μέσα στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου. Εδώ είναι η οροφή και πιο πέρα προχωράμε για τον Τρούλο, όπως βλέπετε. Και στο βάθος το ιερό το οποίο φαίνεται ότι το φτιάχνουν. Έχει περίφημο γλυπτό διάκοσμο, όπως όλες οι καθολικές εκκλησίες. Και έχουν κάνει ένα εξαιρετικό φωτισμό που αναδεικνύει και τους μικρούς Τρούλους στην οροφή. Και αριστερά και δεξιά βλέπετε μικρούς Τρούλους στα ακριανά κλίτη. Έχει αρκετή ζέστη παράλληλα την Οκτώβριος και πολύ κόσμο. Ο ξεναγός μας είπε ότι περίπου έρχονται 6 με 6,5 εκατομμύρια το χρόνο επισκέπτονται το Βατικανό. Η εκκλησία είναι αρκετά μεγάλη. Θα έλεγα ότι είναι περίπου στα ίδια επίπεδα με την Μητρόπολη. Και ας πάμε να δούμε ένα από τους Τρούλους που βρίσκεται στο δεξιό κλήτος. Δεν είναι ο κεντρικός. Με αγγελικές βέβαια παραστάσεις. Και τα 4 τόξα πάνω στα οποία στηρίζεται ο Τρούλος, όπου έχει ανάγλυφες εικόνες και με ζώα και με διάφορες βέβαια μορφές αγγελικές. Βέβαια εδώ η ζωγραφική είναι αναγεννησιακή και βλέπουμε εδώ τη Σταύρωση. Υπάρχει μια εδώ μεγάλη ζωγραφική απεικόνιση της Σταύρωσης του Χριστού. Βλέπετε, οι μορφές είναι αποτυπωμένες όπως είναι στην πραγματικότητα. Δεν έχουν αυτό το άειλο που έχουν οι δικές μας μορφές στις εκκλησίες. Είμαστε στο δεξί κλήτος ακόμα. Βλέπετε τι ωραία που πέφτει το φως πάνω. Δεν υπάρχουν πολλοί ελαίοι. Και κατευθυνόμαστε στο άλλον Τρούλο, που βρίσκεται κοντά στο ιερό, για να δούμε νέες ζωγραφικές παραστάσεις. Εδώ βλέπουμε και ένα γλυπτό εντυπωσιακό. Βλέπουμε ότι μάλλον βαστάει κάποιο κεφάλι, τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτό το άγαλμα, όχι κάτι άλλο κρατεί, δεν γνωρίζω όμως τι είναι. Και άλλος γλυπτός διάκοσμος. Εδώ φαίνεται ότι μάλλον πρέπει να είναι μια μορφή Πάπα. Και είναι ο Πάπας, είναι ο Κέντιος, ναι. Ο 14ος από ό,τι βλέπω, μάλλον. Okay. Φτάσαμε λοιπόν στο δεύτερο Τρούλο, στο δεξί κλήτος, που βλέπουμε πάλι κάποιες παραστάσεις με αγγέλους, με μορφές που δίνουν δώρα, που προσεύχονται. Θα κάνω ένα ζουμάρισμα όσο μπορώ. Όχι, μέχρι εκεί πηγαίνει. Εδώ είναι ένας άγγελος και άνθρωποι που είναι σε στάση προσευχής ή δίνουν δώρα στον Τρούλο αυτό. Και συνεχίζουμε. Υπάρχουν και άλλος γλυπτός διάκοσμος. Βλέπετε επίσης και κολόνες. Περισσότερες εκκλησίες έχουν αυτή την κατάληξη που θυμίζουν κορινθιακό ρυθμό. Άλλες έχουν κορινθιακό σε συνδυασμό με τον Ιωνικό, με τις πύρες. Βλέπετε και απέναντι τον άλλο Τρούλο, στο αριστερό κλήτος είναι αυτό, με επίσης αγάλματα, στήλες ανάγλυφες πάλι κορινθιακού ρυθμού.